Φέτος αποφάσισα το πρώτο draft που θα χτίσω στο FIFA να μου το χτίσετε εσείς. Ίσως να μην ήταν και η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, okay? Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο live stream που έκανα για το FIFA 23, άφησα το chat μου, δηλαδή εσάς, να μου χτίσετε και το πρώτο μου draft. Nice. Αν έχεις βαρεθεί να παίζεις FIFA με μια ομάδα σαν αυτήν και προτιμάς μια ομάδα σαν αυτή, μπορείς να πας στην περιγραφή και να πατήσεις το πρώτο link που έχω για το U7Buy. Στο U7Buy μπορείς να αγοράσεις coins για όποια κονσόλα θέλεις, αξιόπιστα, γρήγορα και πάρα πολύ φθηνά. Αλλά πριν αγοράσεις τα coins, μην ξεχάσεις να γράψεις τον κωδικό HCG στο checkout για να πάρεις 5% έκπτωση. Πάμε, δίνω 300 FIFA points. Δεν μπαίνω με coins εννοείται. Σύστημα δεν με νοιάζει. Θα διαλέξω εγώ ποιο γουστάρω, να ξέρετε. Θα πάμε 4-3-3 attack. Το πατάω. Δώσε κανέναν καλό κάπτεν. Καλό! Ω! Ναι, καλά, έδωσε την Ατάλε. Και Σαλάχ. Έλα, δεν γίνεται να μου πείτε τώρα ότι δεν θέλετε να δείτε την Ατάλε και Σαλάχ στο draft. Τώρα γράφετε περισσότεροι ένα. Ναι, η φάση είναι την Ατάλε, νομίζω. Ναι. Πάμε για την Ατάλε. Δεν με χαλάει καθόλου, να ξέρετε. Δεν με χαλάει καθόλου. Πάμε left wing. Οκ, εντάξει, δεν είναι κάτι καλό. Ήθελα full να δοκιμάσω Σαλάχ εντωμεταξύ. Ένα the goat. Εντάξει, περισσότεροι λέτε ένα, οπότε πάμε κατευθείαν εδώ, δεν θα το καθυστερήσω καν. Right wing, vamos, δώσε κάτι καλό, τώρα δεν έχω μάθει και τα flares. Ναι, δεν είναι καλό, τώρα πάρε το πιο γουστάρατε. Μέχρι τώρα το πάμε καλά, οι περισσότεροι λέτε 3 που είναι ο Φελίπε Άντερσον. Εντάξει, ξεκάθαρα Φελίπε Άντερσον. Vamos, πάμε camp, δώσουμε ένα καλό camp να παίξουμε. Χόρεψε Φεκίρ, χόρεψε! Τώρα δεν έχω ιδέα, δεν είναι καν από σειρά, δεν κολλάει κανείς. Για να πεθάνω. Δεν έχω ιδέα, παίζει να είναι 50-50. Ό,τι δω πρώτο τώρα, ό,τι δω πρώτο, το 5, πάμε για Φεκίρ. Πάμε για Φεκίρ. Μπορεί να μην βγάλουμε κέμ, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ναι, νομίζω οι περισσότεροι μέχρι τώρα είμαστε για Κόβασιτς. Πάμε για Κόβασιτς. Και πάμε στο δεξί CM. Δώσε και εδώ κάτι καλό να λινκάρει. Ρενάτο Σάντσες. Ουφ. Ένα. Καλά, όλοι σπαμάρετε ένα. Υπάρχουν περισσότερα ένα από τρία. Οκ. Πάμε για ένα. Πάμε για Ρενάτο Σάντσες. Μ' αρέσει. Ένας Νούνο Μέντζ εδώ πέρα θα φτιάχνει την κατάσταση τέρμα, ρε. Συγγνώμη που διακόπτω το βίντεο, αλλά αν ψάχνεις τις καλύτερες τιμές για FIFA 23, PSN κάρτες για να βάζεις FIFA points ή ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε, μπορείτε να πάτε στο eneba.com και να αγοράσετε ό,τι γουστάρετε. Έχει πάρα πολύ φθηνές τιμές παντού. Και για να με σαπορτάρεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις ό,τι γουστάρεις από τα links που έχω στην περιγραφή. Δεν τον δίνει όμως. Πολλοί λέτε και το. Όχι, ένα σπα. Ο Βασίλης, μόνο στο σπαμάρι 2. Όχι, Βασίλη, δεν θα γίνει το δικό σου. Το 2 λέτε. Εντάξει, πάμε για το 2. Νομίζω βλέπω περισσότερα 2. Δεν ξέρω, εσείς μου το χτίζετε αυτή τη στιγμή. Ό,τι θέλετε κάνετε. Αφήστε το ότι λέτε όλοι ένα για να πάρω Ίγκασον. Αχ, θα πάρω Ίγκασον. Άντε, δώσ' μου κάτι εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Harry Maguire! Maguire! Ωραία, έχουμε φοβερή άμυνα. Δεν νομίζω να πάμε για κάτι άλλο. Έχουμε Ίγκασον με Μαγκουάι. Τελείωσε τον draft, να ξέρετε. Το έχουμε κερδίσει ήδη. 300 FIFA points πάνε στον κάδο. Έλα, δεξί back. Για να δω τι θα πάρετε εδώ πέρα. Φρέντερικς ίσως για το link με τον Μαγκουάι. Τελειωμένα από τα αποδυτήρια. Για μας, όχι για τον αντίπαλο. Ρε μάγκες, όμως ο Ντόχερτι δεν κάνει link. Καθόλου, είναι right wing back. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε γιατί μπορεί να μην το ξέρατε. Όχι γιατί δεν θέλω να πάρω Ντόχερτι και να μην έχω κέμ. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τώρα άντε πάρε ένα. Είδα ότι το καλοσκεφτήκατε. Είδα ότι το καλοσκεφτήκατε και λέτε ένα. Παίρνω Φρέντερικς. Πάμε goalkeeper. Δώσ' μου κάτι εδώ πέρα για game, please. 4-2, 4-2, 2, 2. Ναι, νομίζω είναι μεγάλο debate. Οι περισσότεροι λέτε Pickford. Τι να σας κάνω. Πάμε στα reserves. Φιρμίν, Ντεμπελέ θέλω πάρα πολύ. The Frenchman attempted to show off his skills. Θέλω πάρα πολύ Ντεμπελέ και παίζει να λινκάρει και με το Φεκίρ και με το left back. 4-4-4-4-4-4-4. Βλέπω full 4. Δεν γίνεται να είναι κάτι άλλο. Όλοι λέτε Ντεμπελέ. Τον πήρανε, ξέρετε. Επόμενο reserve. Ουφ. Είμαστε ανάμεσα σε Λουκάκου και τον Τζόρντι Άλμπα αυτή τη στιγμή. Και θα τον πάρω. Λουκάκου, ναι! Προχωράμε. Επόμενο reserve. Καινούριο είναι αυτό ο QL. Καινούριο είναι. Και έδωσε και Άντωνη. Οι περισσότεροι λέτε 2. Νομίζω έχει πιο πολύ hype ο χείρο από τον Άντωνη. Οπότε πάμε για QL. Συν 5. Please. Μας νοιάζει τόσο πολύ. 3. Ωραία, ας πάρω τον Ορμπάν να δω τι θα καταλάβετε. Τελευταίο reserve. Δώσε κάτι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτά μ' αρέσουν. Λενορμάν παίζει βασικά. Άμα μου δώσετε το 3, άμα μου δώσετε το 3 εδώ πέρα και ας μην έχει pace, κάνει link με Φεκίρ Ντεμπελέ, θα είναι σε full cam όλοι. Και έχει και χαντεράκι. Νομίζω θα είναι το αγαπημένο μου συμπί στο draft. Νομίζω υπάρχουν περισσότερα 3. Δεν κλέβω. Είμαι απλά αντικειμενικός. Πάμε πρώτο substitution. Όλοι λέτε Άντωνη. Ναι, έχει full hype ο Άντωνη. Άντε, πάμε για Άντωνη. Επόμενη αλλαγή. Καλό είναι. Είναι πολύ καλό. Εδώ πέρα διαλέγουμε Super Sub. Νομίζω οι πιο πολλοί λέτε Diaz, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θα πάρω τον Diaz παρόλα αυτά, να μην το καθυστερούμε παραπάνω. Πάμε αλλαγές. What?
Τις αλλαγές ήμασταν. What do we want? Νομίζω πάμε να χτίσουμε ένα ωραίο draftάκι. Έχει expectations. Όλοι λέτε Ruben Pérez. Άντας πάρουμε Ruben Pérez. Θα χτίσουμε Super League ομάδα εδώ πέρα. Ίγκασον και Ruben Pérez. Με άλλον έναν φτιάχνουμε link. Πάμε λίγο. Επόμενη αλλαγή. Τι είναι αυτό? Ένα για meme. Ας πάρουμε το brand. Εν τω μεταξύ, αν το κοιτάξεις καλά, μοιάζει λίγο με το Haaland. Άλλοι τρεις παίχτες για να ολοκληρώσουμε το draft. Όλοι λέτε 4. Όλοι λέτε 4. Με τίποτα 4. Εγώ μόνο 4 βλέπω στο chat. Φοφάνα και μπαίνει στο Maguire. Μας ανεβάζει και λίγο το cam. Δύο θέσεις ακόμα. Πάμε. Δώσ' μου κάτι τερματισμένο. Αλλά δεν μπορεί να μπει είναι right wing back. Δεν μπορεί να λινκάρει με τον Ρενάτο Σάντσες. Δεν μπορεί να λινκάρει με τον Ρενάτο Σάντσες. Γιατί δεν μπορεί να λινκάρει με τον Ρενάτο Σάντσες? Και είναι και Γάλλος, θα λινκάρε με όλους. Είμαστε ανάμεσα σε 1 και 3. Ας πάρουμε το 3, είμαστε ανάμεσα στο 1 και στο 3. Δεν έχει και πολύ σημασία νομίζω. Και πάμε και στον τερματοφύλακα. Όπαρε! Έδωσε καλούς τερματοφύλακες. Ναι, νομίζω οι περισσότεροι λέτε το 5. Δεν μπορώ καν από το όνομά του. Νιώθω ότι θα πνιγώ. Geeky Witch. Παίρνουμε Geeky Witch. Πάμε και στο manager. Θα πάρω αυτό το pick πάνω μου και νομίζω ότι ο Kramer εδώ πέρα θα μας κερδίσει τον draft. Ούτως ή άλλως δεν βοηθάει καθόλου σε θέμα game κανείς. Chat, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν συμμετέχοντες σε αυτό το draft και καταφέρατε να μου χτίσετε αυτό εδώ πέρα. Πείτε ένα αντίο τώρα, γιατί θα σας διώξω από την οθόνη μου. Δεν σας θέλω άλλο. Άντε, τσάω. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το draft που μου χτίσατε εσείς. Θα πάμε να παίξουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά πριν μπούμε στο draft, θέλει το chat να σας πει κάτι ακόμα. Πείτε να κάνουν όλοι subscribe. Ορίστε, βλέπετε, το chat σας λέει να κάνετε subscribe. Οπότε γιατί χάνεις χρόνο? Κάνε λίγο πιο scroll κάτω από το βίντεο και πάτα το κουμπί του subscribe, γιατί πρέπει να φτάσουμε 40.000. Αν αυτό το βίντεο δεν φτάσει 3.000 likes και πάνω, να ξέρετε, δεν ξανακάνω βίντεο με εσάς. Μπαμ μπαμ πρώτος αντίπαλος και έχουμε... Τι έχουμε? Ο άλλος έχει Μαρτίνες. Οκ. Έχει πάει full Premier League, έχει και Crouch. Εντάξει, έχει Crouch μπροστά. Ο τυπάς είναι τερματισμένος. Θέλω να πάρουμε τα καλύτερα rewards. Δυνατάλε! 1-0! Στο τρίτο λεπτό μόλις. Let's fucking go. Πες μου ότι θα κάνει rage quit από το 3. Έκανε rage quit από το 3. Ρούγι. Hi. Τι Mbappé και Messi ρε. Αυτός... Κάτσε ρε. Τώρα είναι δίκιο αυτό. Καλά. Λογικά θα τον πιάσω. Λογικά θα τον πιάσω. QL, βάλτο. Ναι ρε QL, 1-1 στο 15. Δεν με νοιάζει ο Mbappé σου. Έχω QL. Ο QL είναι τερματισμένα γρήγορος. Δυνατά λε Ντεμπελέ, 2-1. Δυνατά λε απίστευτη κροκέτα. Φεκίρ. Ναι ρε QL, 3-3, 3-3 λέω, 3-2. 2-0, συγγνώμη, 2-3 τι λέω. Προς το παρόν δεν με χαλάει. Φεκίρ από εδώ, Φεκίρ από εκεί, Φεκίρ από εδώ. Φινές, Φεκίρ 4-2, δεν τα χάνει αυτά ο Φεκίρ. Γιατί ο άλλος με τον Mbappé κάνει ό,τι θέλει. Φεκίρ, θα κάνω heal to heal. Το ξεφτύλισα, 5-2 και νομίζω ο Φεκίρ έχει κουβαλήσει τα πάντα εδώ πέρα, έτσι. Ναι ρε Δυνατάλε. Ντεμπελέ, Δυνατάλε. Σου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 
είναι στο 76. Έπαιξα την καλύτερη άμυνα τη ζωή μου εδώ πέρα. Τον Εμπαπέ δεν τον άφησα να κάνει τίποτα πέρα από τα δύο γκολ που έβαλε. Προχωράμε στον ημιτελικό. Δείξε μου την ομάδα σου, να σου πω ποιο είσαι. Έχει Αμπεντή, Πελέ και Ρονάλντο, κάτσε μωρέ. Απίστευτος ο Ντινατάλ έτσι όπως έφυγε. Κιουελ. Πράσινο. Ω, καλά ρε, ο τερματοφύλακας δεν το είδε καν. Ναι ρε Ντινατάλ. Εντάξει. Έλα και 81 pace. Περίμενε εκεί και κάποιο ball roll με τον Ρονάλντο. Τώρα μην φάμε κι άλλο κατευθείαν. Why not? Δεμπελέ, απίστευτο φινές ρε φίλε, φαίνεται όντως να δουλεύουν πάρα πολύ καλά τα φινές μέχρι τώρα. Τι, ας πούμε αυτό το βάρεσε ο Δεμπελέ. Φεκίρ, Φεκίρ, Ντινατάλε, 3-2. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα, αλλά το έκανα. Μέχρι τώρα κουβαλάω Φεκίρ πάντως. Φεκίρ, τι έβαλε ρε,
Αυτό νιώθω ότι όντως δεν έπρεπε ο τερματοφύλακας να το φάει. Καλά ξεκινήσαμε στο 23. Πέτω ότι έξω να τελειώσει. 4-2 ημιτελικός και είμαστε έτοιμοι για τελικό στο πρώτο draft που παίζω ever στο 23. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο σενάριο. Θέλω να δω απλά την ομάδα του. Άμα έχει Mbappé, Μασεράνο. Έχει και Τσιμίκα ο ακραίος. Βόλερ. Ο Βόλερ παίζει να είναι πολύ καλός. Βάλτο. Ναι. Έγινε βλακεία. Δυνατάλε. Γκολάσο. 1-0. Το 2. Ρενάτο Σάντσες κλέβει τερματισμένα. Ναι ρε Φεκίρ. Καταρχάς να πω ότι ο Φεκίρ είναι καρασπασμένος και ο Ρενάτο Σάντσες έκανε το τέλειο κλέψιμο. Έχουμε παύση και παίζει να έχουμε και rage quit. Απίστευτο ότι έχουμε rage quit. Μάγκες, πρώτο draft FIFA 23, το κερδίζουμε. Please δώσε καλό pack. Είναι πολύ καλά, μάγκες. Είναι πολύ καλά. Πάμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει όλους τώρα. Πάμε premium gold pack και μετά έχουμε τα δύο hype packs, τα mega packs. Ου, φανταστείτε να δώσει κάτι το premium gold pack. Δεν είναι καν boards. Γερμανός, CD. Ναι, δεν είναι καλό. Είναι καλός για SBC. Μέχρι εκεί. Ρέινα και Μούνιος. Εντάξει, για SBC καλή είναι. Είναι και tradable. Αν δω ένα walkout από αυτά τα δύο mega packs, θα είμαι καρά ευχαριστημένος. Πάμε στο πρώτο mega pack. Είναι boards. Γαλλία λέει. Goalkeeper. Ω, πάρε! Είναι walkout και είναι Μανιάν. Πρώτο walkout για το FIFA 23 είναι ο Μανιάν. Είναι Γάλλος. Φανταστείτε να έδινε, ας πούμε, έναν Mbappé εδώ πέρα. Λέω εγώ τώρα. Λέτε να έχει και κάτι από πίσω. Δεν έχει. Και έχουμε και 5 duplicates. Έχουμε και Σάντου. Βγάλαμε το walkout που ήθελα. Και ας ήταν ο Μανιάν. Το profit υπάρχει όπως και να έχει. Πάμε και στο τελευταίο Mega Pack. Καλά, αν δώσει και κάτι εδώ, τερματίζομαι τελείως. Δεν είναι καν boards αυτό. Απλά είναι Γάλλος. Πάλι goalkeeper εντωμεταξύ. Απλά αυτή τη φορά ήταν ο Αρεολά και δεν ήταν ο Μανιάν. Οκ. Okay. Εν τέλει καλά πήγε τελικά το draft που μου χτίσατε έτσι. Δεν ήταν άσχημο. Το κέρδισα κιόλας, εντάξει προφανώς. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι γιατί έρχεται άπειρο FIFA 23 content. Τσάου.